Λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζουμε με τις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Βουλή, μάθαμε τελικά τι ποσά θα πάρουμε, τα οποία φυσικά δεν μπορώ να πω ότι μας ικανοποιούν. Από το ΣΤΕ, εδώ και πάνω από ένα χρόνο, το ΣΤΕ είχε βγάλει αντισυνταγματικές και παράνομες και παράνομα όλα τα κοψίματα που έγιναν στους συνταξιούχους. Μετά από την περίφημη πιλωτική δίκη βγήκαν τα αποτελέσματα ότι θα δοθούν ένα ποσό γύρω στα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ αναδρομικά στους συνταξιούχους. Τελικά εχθές μάθαμε με έκπληξη ότι θα και βάσει με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους ότι θα δοθούν γύρω στα 900 εκατομμύρια ευρώ αναδρομικά στους συνταξιούχους και μόνο στην κύρια σύνταξη. Έτσι, όπως φαίνεται, διαγράφονται, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, διαγράφονται τελείως τα αιτήματά μας για τα αναδρομικά της επικουρικής, των αδειών και τα δώρα των εορτών και λοιπόν επιδομάτων. Και την ίδια στιγμή είναι να απορείς που δεν δικαιώνει και δεν αποζημιώνει τους συνταξιούχους, και ενώ στη Βουλή ανακοινώνουν τροπολογίες με δισεκατομμύρια ευρώ προς όφελος των βιομηχάνων, των μεγαλοκαναλαρχών και ούτω καθεξής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι νιώθουμε ικανοποιημένοι. Γιατί δεν περιμέναμε το χαμηλό συντάξιο. Εκεί είναι ο μεγάλος θάνατος. Ναι. Δηλαδή, για τους χαμηλούς συνταξιούχους, όσοι δηλαδή παίρνανε κάτω από 1.000 ευρώ σύνταξη, δεν θα πάρουν τίποτα. Δυστυχώς. Δηλαδή, ο χαμηλός συνταξιούχος για άλλη μια φορά βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα. Ευχαριστώ.